Περίπου 5.000 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης διαδήλωσαν στο Βουκουρέστι με κύριο αίτημα τις αυξήσεις στους μισθούς τους. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας είναι ανεπαρκής σε συνάρτηση με τις τρέχουσες ανάγκες. Η κυβέρνηση έχει παγώσει τις αποζημιώσεις μας στα επίπεδα του 2018, δήλωσαν συνδικαλιστές. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης προειδοποίησαν πως η διαδήλωση ήταν η τελευταία τους κίνηση πριν από την απόφασή τους για γενική απεργία.